Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα σας. Ονομάζομαι Μιχάλης Χριστοφή και είμαι ο επαρχιακός πρόεδρος της Λεμεσού. Ήρθα σήμερα στην ωραία Πάφο, η οποία είναι η αγαπημένη μου πόλη προσωπικά. Για να είμαι ειλικρινής, από τη μέρα που έχω εκλεγεί ως πρόεδρος, πηγαίνω σε όλες τις συνελεύσεις Παγκύπρια και δίνω ένα ενθαρρυντικό και χαρμόσυνο μήνυμα προς όλα τα μέλη και τα υποψήφια μέλη του ΠΑΣΗΜΕ. Σήμερα, δυστυχώς, λόγω των καταστάσεων, πρέπει να αναφερθώ εν συντομία στο εξής, ότι αυτή την εβδομάδα η Κύπρος έγραψε δύο σελίδες στην ιστορία της. Η μια η σελίδα είναι η χρυσή σελίδα και η άλλη είναι η μαύρη σελίδα. Η χρυσή σελίδα είναι ότι αποδείχτηκε ότι υπάρχουν ακόμη ήρωες στην Κύπρο. Η μαύρη σελίδα, δυστυχώς, είναι ότι μετά από το τραγικό συμβάν το οποίο έχει συμβεί, τα πάντα πλέον θα αλλάξουν στην Κύπρο, στο θέμα της οικονομίας. Οι προοπτικές, δυστυχώς, τις οποίες έχουμε, δεν είναι οι καλύτερες. Με το λιγότερο 2 δισεκατομμύρια κόστος, το ζημιά η οποία έχει γίνει κάτω στην περιοχή του Μαρί, μπορείτε να αναλογιστείτε ότι ο ενεργός πληθυσμός, για παράδειγμα, της Κύπρου, ο οποίος είναι 500.000, αυτή τη στιγμή όλοι σας έχετε βάλει ένα χρέος πάνω από το κεφάλι σας, 40.000 ευρώ. Έρχονται πολλές δύσκολες καταστάσεις και είναι έκκληση δική μου όλοι εμείς, οι μικρές επιχειρήσεις, να γίνουμε μια γροθιά για να μπορούμε να παλέψουμε ίσως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο έρχεται, και γενικά την Τρόικα και τις δύσκολες στιγμές τις οποίες επέρχεται η Κύπρος μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δουλέψετε να αυξηθούν τα μέλη στην Πάφο και Παγκύπρια, διότι χρειαζόμαστε νέα μέλη για να γίνουμε όλοι μια γροθιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.